Η ΠΑΕ Ολυμπιάκος προχώρησε σε καταγγελία στον ποδοσφαιρικό εισαγγελέα κατά τη ΠΑΕ ΠΑΟΚ και του Διευθύνοντα Συμβούλου και Αντιπροέδρου τη ΠΑΕ ΠΑΟΚ και μέλου τη Εκτελεστική Επιτροπή τη ΕΠΟ, κ. Μάκη Γκαγκάτση, για παράμβαση του πειθαρχικού κώδικα και του καταστατικού τη ΕΠΟ αναφορικά με τοποθετήσει του στην εκπομπή Δίκη στο Όπεν τη 21η Ιανουαρίου του 2020. Στην καταγγελία, Αναφέρεται χαρακτηριστικά πω οι τοποθετήσει είναι ξεκάθαρα πολιτικέ και αφορώσει ακόμα και την εθνική συνοχή τη χώρα. Κάτι το οποίο συνιστά ευθεία παράβαση τόσο του άρθρου 3 παράγραφο 1 καταστατικού τη ΕΠΟ και το άρθρο 4 παράγραφο 2 του καταστατικού τη FIFA. Το οποίο έχει δεσμευτικό περιεχόμενο και εσωτερικό τη ΕΠΟ σύμφωνα με τα άρθρα 2, 10 και 13 του καταστατικού τη Ομοσπονδία. Που ορίζει πω η FIFA παραμένει ουδέτερη σε θέματα πολιτική και θρησκεία. Στην καταγγελία του, ο Ολυμπιακό καλεί τον ποδοσφαιρικό εισαγγελέα να πράξει τα δέοντα, ενώ ολοκληρώνοντας την εν λόγω καταγγελία τονίζει πως επιφυλάσσεται για την άσκηση παντός νομίμου δικαιώματός της ενώπιον και κάθε άλλης αρμόδιας δικαστικής και εισαγγελική αρχής για κάθε βλάβη που έχει υποστεί η ΠΑΕ Ολυμπιακός από το περιεχόμενο των οσάνων δηλώσεων και την αναπαραγωγή τους. Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Πέδρο Μαρτίν προετοιμάζει την ομάδα του για την αναμέτρηση κόντρα στον Ατρόμητο. Σε σχέση με του 11 που παρέταξε στη Λαμία, ο μόνο που έχει πιθανότητα να αγωνιστεί είναι ο Μαντίκα Μαρά, που για ακόμα μια φορά έδειξε πολύ καλά και θετικά στοιχεία. Από εκεί και πέρα είναι δεδομένο πω ο Πορτογάλο ποπονητή δεν έμεινε ικανοποιημένο από το σύνολο των ποδοσφαιριστών οι οποίοι αγωνίστηκαν στο 0-0 του κυπέλου, και είναι δεδομένο πω Ολυμπιακό με 11 αλλαγέ σε σχέση με τους αγώνες του αγώνε του Πρωταθλήματο δεν πρόκειται να ξαναδούμε. Βεβαίω, κάποιοι έχουν τα ελαφρυντικά του. Όπω ο Εμρέ Μόρ, για τον οποίο ο προπονητή του Ολυμπιακού τόνισε πω δεν μπορούσε ποτέ να μπει στο παιχνίδι μέσα σε έναν κακό αγωνιστικό χώρο, ενώ ο Φορτούνη είναι ιδιαίτερα δύσκολο να αγωνιστεί για δεύτερο σερή 90 λεπτά. για να επιστρέψουμε στο το αγώνα με τον Αντρόμιτο του Περιστερίου, ομάδα που υπολογίζει πάρα πολύ ο Πορτογάλο τεχνικό, όλα δείχνουν ότι εκτό συγκλονιστικού απρόπτου θα δούμε του 11 που έπαιξαν απέναντι στην Ξάνδη με σύστημα 4-4-2.